Λοιπόν, πάμε να το συζητήσουμε όλο αυτό και τι σημαίνει για την ασφάλεια εδώ στην περιοχή η συγκεκριμένη εξέλιξη με τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Γεια σας κύριε αντιστράτηγε, καλημέρα κύριε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Βλέπετε ότι τα πράγματα θα πάμε σε γενικευμένο πόλεμο ή πιστεύετε ότι θα καταφέρει η διπλωματία να κερδίσει? Γενικευμένο πόλεμο δεν νομίζω, αλλά όλες οι ενδείξεις αυτή τη στιγμή οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ενδεχομένως το επόμενο διάστημα θα έχουμε επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας από τον Ισραηλινό στρατό. Έχει ολοκληρωθεί η επιστράτευση 300.000 εφέδρων, ναι. Πολύ μεγάλος αριθμός. Έχουν προσανατολιστεί οι δυνάμεις, περίπου το 40% βρίσκεται στη Λωρίδα της Γάζας των Ισραηλινών δυνάμεων και το άλλο το 60% βρίσκεται στην περιοχή των βορείων συνόρων με το Λίβανο, γιατί υπάρχει η απειλή της Χεζμολά. Αυτή τη στιγμή ενδεχομένως υπάρχει μια ειδική επιχείρηση από πλευράς Ισραηλινών με κομμάντος που έχουν εισέλθει μέσα στη Λωρίδα της Γάζας για να βρουν σταθμούς ελέγχου διοικήσεως, να βρουν οργανωμένες τοποθεσίες, ναρκοθετημένες, τους ομήρους και στη συνέχεια να ακολουθήσει νομίζω και η επιχείρηση η οποία είναι αναμενόμενη. Μάλιστα. Κυρία Τζιούμη, για την ασφάλεια της περιοχής σημαίνει κάτι ο συγκεκριμένος, οι συγκεκριμένες εξελίξεις? Της Νοτιοανατολικής Μεσογείου εννοώ. Νομίζω ότι όπως είναι κατανοητό, εάν υπάρξει εμπλοκή του Ιράν, θα μιλάμε για μια γενικότερη ανάβληξη, έναν πόλεμο παγκοσμίου μεγέθους. Για μας, για τη χώρα μας, υπάρχει το θέμα των μεταναστευτικών ροών, των αυξημένων μεταναστευτικών ροών που ενδεχομένως αντιμετωπίσουμε και το ενεργειακό κομμάτι. Αλλά για την ώρα η χώρα μας δεν εμπλέκεται. Άρα η χώρα κλειδί αυτή τη στιγμή που ενδεχομένως να οδηγήσει σε περαιτέρω εξελίξεις και γενίκευση όπως λέτε είναι το τι θα κάνει το Ιράν. Και η διπλωματία προς αυτό το στόχο έχει το να μην εμπλακεί. Νομίζω και η παρουσία του αεροπλανοφόρου των Ηνωμένων Πολιτειών ναι. Είναι υψηλού συμβολισμού και στέλνει μήνυμα στο Ιράν σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εμπλακεί. Αναφορικά τώρα με τη Χεζμολά και τα επεισόδια τα οποία βλέπουμε καθημερινά, να επισημάνω ότι το Ισραήλ από ιδρύσεώς του, που έχει επιβιώσει διαπυρός και σιδήρου, mm-hmm. πάντα είχε την απειλή και το φάσμα των δύο ή τριών μετόπων. Στο παρελθόν αντιμετώπισε Συρία, Ιορδανία, Αίγυπτο ταυτόχρονα. Δεν είναι δηλαδή κάτι άγνωστο ναι. το να εμπλακεί και η Χεζμολά. Το θέμα είναι να μην πάμε σε σύραξη με το Ιράν, που νομίζω ότι και αυτή τη στιγμή και το Ιράν έχει δείξει ότι δεν έχει τέτοια διάθεση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Να είστε καλά.